Σφοδρότατη διαμάχη έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου και του Περιφερειακού Σύμβουλου Φώτη Καραλίδη για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς κατά πολέμησης κουνουπιών στις πόλεις της περιφέρειας. Αντιταχθήκαμε στους όρους που μας ήρθαν από πλευράς της διοίκησης ως εισήγηση για να εγκρίνουμε και αναδείξαμε το ζήτημα της κατάτμησης κατά νομό στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας και προτείναμε να γίνει ενιαίο όπως είναι ο εναέριος ψεκασμός, πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση, από την πλειοψηφία, καθότι είχαμε το προηγούμενο του διαγωνισμού του 2014 για τα έτη 15-16, όπου πάλι είχαμε την κατάτμιση της διαγωνιστικής περιοχής στους 5 νομούς και είχαμε το φαινόμενο να πάρουμε στους επίγειους ψεκασμούς 0% έκπτωση, γιατί την εναέρεια περίπου 2%. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Καραλίδη, η διοίκηση της περιφέρειας προκαλεί έναν αναθέμητο ανταγωνισμό με τη μοναδική πόλη που να έχει 3 ενδιαφερόμενους. Φαίνεται πως να είναι η Δράμα. Ένας στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, ένας στην Κομοτηνή, ένας στην Ξάνθη, ένας στην Καβάλα και 3 στη Δράμα. Εκεί λοιπόν που εμφανίστηκαν 3 στη Δράμα, η έκπτωση ήταν 12%. Εκεί που εμφανίστηκε ένας, η έκπτωση ήταν από 1 έως 2%. Από την πλευρά της Διοίκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος δεν ήθελε να κάνει κάποια τοποθέτηση επί του θέματος, ενώ κατέθεσε γραπτή δήλωση λέγοντας τα εξής. Λόγω της δημοσιοποίησης σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μιας ανοιχτής επιστολής, στην οποία η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατηγορείται ότι δημιούργησε συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και έβλαψε το δημόσιο συμφέρον με το διαγωνισμό για την καταπολέμηση των κουνουπιών για την περίοδο 2017-2019, αλλά και το σχολιασμό της από πολιτικά πρόσωπα, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Το 2011 δεκατέστη δυνατή, η αντιμετώπιση του προβλήματος από την περιφέρεια, η οποία ζήτησε το έργο να υλοποιηθεί από το Κελπνό, όπως και έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 2012, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κελπνό σε ολόκληρη την περιφέρεια, νόσησαν 76 πολίτες και σημειώθηκαν 4 θάνατοι. Το έτος 2014-2015, παρά την αύξηση του προϋπολογισμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης, σε 3 εκατομμύρια ευρώ σημειώθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του Κελπνό, το 2013 27 καταγεγραμμένα περιστατικά πολιτών που νόσησαν και 3 θάνατοι, ενώ το 2014 σημειώθηκαν 11 περιστατικά της νόσου και 4 θάνατοι. Για να καταλήξουμε στο έτος 2016-2017, όπου λόγω των προβλημάτων των προηγούμενων ετών έγινε επανασχεδιασμός του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.